τοποθέτηση μηχανήματος απομάκρυνση αγριών ζώων από αγροκτήματα. Εδώ έχουμε επιλέξει ένα μηχάνημα 7,2 Joule, 12.000 Volt, το οποίο του δίνουμε ρεύμα από την υγειώτερση, 220 τροφοδοσία, προκειμένου να ενεργοποιηθεί. Υπάρχει ειδική μέρημνα για τη υγείωση. Όσο πιο καλά γιώνουμε το καλώδιο, τόσο πιο πολύ ρεύμα έχουμε στο το αποτέλεσμα στο καλώδιο περίφραξης και μεταφέρουμε τον κεραυνό, τον σπιθύρα δηλαδή, με ειδικό μονωμένο καλώδιο, το οποίο δεν έχει καθόλου διαρροές και πάει όλο το ρεύμα, το μεταφέρνει στην περίφραξη. Εδώ είναι μέσα στο καλαμπόκι. Στο καλαμπόκι έχουν μπει ήδη αγριογούρουνα και το έχουν σκάψει πριν καν φυτρώσει, το έχουν πάρει σειρά-σειρά. Έγινε μια μικρή ζημιά. Ευτυχώς εδώ και την τοποθέτηση του καλωδίου περίφραξης θα αποφύγουμε τις υπόλοιπες ζημιές. Εδώ φαίνεται που έχουν πάρει τα γουρούνια, έχουν σκάψει. Όσο φύτρωνε, τώρα που φυτρώνουν δεν το πειράζουν ξανά, μόνο όταν θα πάει να κάνει την ρόκα. Αλλά προσπαθούν και τόσο. Και έχουν θέλει δηλαδή να αφαιρέσουν από τις ένα μικρό ποσοστό του σπόρου, ευτυχώς. Υπάρχουν χωράφια τα οποία έχουν βγάλει όλο το σπόρο και την έχουν φάει γραμμή-γραμμή και ξανασπέρνει ξανά το χωράφι. Εδώ περνάμε και τον δρόμο με το καλώδιο αυτό. Έχουμε βάλει διπλό καλώδιο σε αυτή την περίπτωση, στην περίφραξη. Αυτό το καλώδιο δεν έχει κανένα θέμα και να πατηθεί και να είναι υπόγειο, γιατί είναι και αδιάβροχο και είναι η μοναδική λύση για να καταφέρουμε να περάσουμε όλο το ρεύμα στην περίφραξη περιμετρικά. Εδώ έχουμε κάνει μια γέφυρα για να κατεβάσουμε το ρεύμα και στο κάτω καλώδιο. Το συνολικό φράξιμο είναι 45 στρέμματα. Η δύναμη του μηχανήματος είναι υπερβολικά μεγάλη, γι' αυτό περισσεύει, αλλά πάντα προτιμάμε να περισσεύει η δύναμη που δίνουμε στο ηλεκτροφόρο φράχτη παρά να έχουμε πιο χαμηλά τζάουλ, γιατί μετά έχουμε προβλήματα, μπαίνουν τα άγρια ζώα πιο εύκολα. Είμαστε εδώ λίγο Χελασσόνος, στο κέντρο του κάμπου και απέναντι είναι ο Όλυμπος. Η απόσταση μεταξύ των στα σίδρα που βάζουμε τα όρθια, τα οικοδομικά, επιλέξαμε ένα οχταράκι, ένα 20, η απόσταση 10 μέτρα τουλάχιστον, γιατί έτσι παίρνει την ταλάντος όταν σβλόχνει ένα άγρο ζώο απ' έξω, μπορεί να μην κουπεί το καλώδιο, να το χτυπήσει αρκετές φορές σβλόχοντας, να το επαναφέρει. Αν τεντώσουμε το καλώδιο και βάζουμε ένα 5 ή ένα 4 μέτρα τα σίδρα αυτά, έχουμε θέμα με το ότι κόβει το καλώδιο. Και πάντα οι μονωτές μπαίνουν από μέσα στο κτήμα, κοιτάνε μέσα, γιατί όταν σβρώχει το γουρούνι θα γίνεται αυτό το πράγμα. Αν τους έχουμε στα έξω, μπορεί με το σβρώξιμο να καταφέρει να πάει στο σίδρο, να γυρίσει ο μονωτής και να χάσουμε το ρεύμα και να έχουμε απώλεια ρεύματος έτσι κι αλλιώς. Η επιλογή λοιπόν είναι να κοιτάνε μέσα οι μονωτές προς το κτήμα και ό,τι και να γίνεται, το σβρώξιμο, να μην επηρεάζεται καθόλου ο μονωτής. Αυτό είναι μια λύση η οποία είναι πολύ σίγουρη στο να καταφέρει να αποτρέψει τα ζώα. Αν επιλέξουμε οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν είναι και τόσο όμορφο, περνάει αρκετά έξω που το βάζουν. Συνήθως δεν έχουμε καλό αποτέλεσμα και δεν το καταλαβαίνουμε τι φταίει. Πάντα οι μονωτές κοιτάνε μέσα, έτσι ώστε ό,τι σβρώχει απ' έξω, για να μπει μέσα, να μην μπορεί να καταφέρει αυτά στο καλώδιο, στο σίδρο. Αν πάει στο σίδρο, γιώνεται και δεν έχουμε ρεύμα καθόλου στην περίφραξη. Και αν είναι από πάνελ, αν έχουμε πάνελ και μηχανισμό με μπαταρία, τότε δουλεύει συνεχώς και μετά χάνουμε και την μπαταρία.